Άιρους. Εδώ είμαστε στην Κόπα Καμπάνα. Συγκινημένοι, περήφανοι για μια ακόμη φορά, δεύτερη συνεχόμενη μέρα που πανηγυρίζουμε. Μετά το χρυσό του Πετρούνια χτες στη γυμναστική. Ένα ασημένιο σήμερα στα 10 χιλιόμετρα στην ανοιχτή θάλασσα από έναν σύγχρονο Ποσειδώνα της ελληνικής κολύμβησης. Έναν αθλητή φαινόμενο, έναν πραγματικό θαλασσόλικο. Δεν ξέρω αν ακούγονται και αν είναι βαρύγδουποι αυτοί οι χαρακτηρισμοί, αλλά εμείς είμαστε συγκλονισμένοι από την προσπάθεια που έκανες. Από την υπερπροσπάθεια, Σπύρο. Αυτό είναι αλήθεια. Σήμερα, ιδίως στα τελευταία μέτρα, είπα στον εαυτό μου, Σπύρο, 100 μέτρα, δώσε αυτό που δεν μπορείς να φανταστείς. Και την τελευταία εκμάδα των δυνάμεών σου. Όχι, παραπάνω. Παραπάνω, πραγματικά. Πίεσα τόσο πολύ, είχα κλείσει τα μάτια και λέω όλα για όλα τώρα. Είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Κάντε να αξιοποιήσει, έτεινε και βγάλει το καλύτερο που μπορείς. Σπύρο, ήταν ο αγώνας της ζωής σου. Ξέραμε από πριν ότι είναι η τελευταία σου συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, πέμπτη και τελευταία συμμετοχή σου σε Ολυμπιακούς Αγώνες και ο τελευταίος τόσο μεγάλος αγώνας της καριέρας σου. Άλλαξαν τα πάντα στα τελευταία 100 μέτρα. Αλλά θέλουμε να μας μιλήσεις και για τη στιγμή του photo finish. Θέλουμε να μας μιλήσεις και για την τελευταία χεριά. Λίγα μέτρα πριν από το τέλος, ήσουν ένα μέτρο μπροστά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν ήμουν στην αναπνοή του Ολλανδού, είχα κλείσει και τα μάτια από τον πόνο, πήγαινα μηχανικά όσο δυνατόν πιο πολύ, δεν μου βγήκε χεριά, του βγήκε του Ολλανδού η χεριά. Πήγες με ανάποδο χέρι στο πόνο. Ναι, εντάξει, αυτό συμβαίνει, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που ήρθα το πραγματοποίησα, όχι στο 100%, στο 110%, γιατί ήταν δύσκολα τα τελευταία χρόνια, έχω κουραστεί πολύ. Αλλά οι κόποι δικαιώθηκαν. Αυτά είναι δάκρυα χαράς. Ναι, ναι. Και όχι δάκρυα λύπης, ναι. Όπως του Λονδίνου. Όχι, όχι, έτσι είναι. Αλλά επειδή έχω. Όπως κάθε αθλητής φαντάζομαι, αλλά και εγώ το ίδιο με τόσα χρόνια έχω κουραστεί πάρα πολύ. Σήμερα ήξερα ότι ό,τι μπορούσα θα το κάνω. Ήμουνα σε καλή κατάσταση, αλλά δεν ήξερα. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου στο βάθρο πριν. Το φαντάστηκα τελευταία 100 μέτρα και νομίζω γι' αυτό έγινε. Με κλειστά τα μάτια. Ναι, ναι. Ονειρευόσουν τη στιγμή. Δεν ήταν ονειρευόμουν. Απλά ο πόνος ήταν τόσο έντονος που δεν πραγματικά. Δηλαδή, όσοι είναι αθλητές και το ξέρουν αυτό το συνέστημα. Πώς είναι να δουλεύει στα κόκκινα. Πάνω από τις δυνάμεις. Τα τελευταία μέτρα ήταν στα κόκκινα πραγματικά. Είχα αυτό που λένε θολώσει. Αλλά προσπάθησα για το καλύτερο και νομίζω ότι ήρθε το καλύτερο. Εμείς χωρίς να θολώνουμε, ακουμπάω, πατάω πάνω στις λέξεις που χρησιμοποιείς. Μπορεί να είναι ασημένιο, εμείς το βλέπουμε για χρυσό και το φινάλε σου είναι χρυσό. Εγώ έτσι πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερο φινάλε. Άσχετα αν η χεριά δεν βγήκε και αυτά, αυτό έχει δεύτερη. Τώρα δεν με απασχολεί αυτό. Σίγουρα θα ήθελα την πρώτη, εννοείται, κυνήγαγα την πρώτη. Αλλά μέσα μου ήταν το βάθρο, ήταν το αποθυμένο τόσο χρόνων. Νομίζω ότι ξεκινώντας από το 2000 στο Σίδνεϊ και βλέποντας αυτή την απίστευτη μαγεία των Ολυμπιακών Αγώνων, το όνειρό μου ήταν αυτό. Και μετά από τόσα χρόνια, μετά από 5 Ολυμπιακούς Αγώνες, το κατάφερα. Νομίζω ότι δεν μπορώ να περιγράψω το συνέστημα αυτή τη στιγμή. Οι διοργανωτές σας δίνουν επίσημο χρόνο μαζί με το Φέρι Βίρτμαν. Ναι. 1.52, 59 και 8. Το είδα και εγώ στο βίντεο μετά. Νομίζω είναι δίκαιο. Ναι, δεν μου βγήκε χειριά. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Μήπως δεν θα ήταν δικαιότερο να σας δώσουν και στους δύο από ένα χρυσό. Όχι. Το κέρδισε δίκαια. Νομίζω ότι αυτό έχει σημασία. Η δεύτερη θέση για μένα είναι σαν πρώτη. Πραγματικά έτσι νιώθω μέσα μου απίστευτη χαρά και πραγματικά τα συναισθήματα είναι μοναδικά. Είσαι ένας μοναχικός. Λύκος εντός εισαγωγικών όταν κολυμπάς στη θάλασσα. Γι' αυτό σε είπα και θαλασσόλικο. Είναι μοναχικό το αγώνισμα που κάνεις. Τα 10 χιλιόμετρα, ήταν η τρίτη φορά. Ναι. Τα 10 χιλιόμετρα. Πώς είναι, περιέγραψε μας, πώς είναι από την ώρα που ξεκινάς μέχρι που φτάνεις. Με λίγες λέξεις. Και πώς είναι να προετοιμάζεσαι 4 χρόνια για αυτή τη στιγμή όταν έχεις έρθει τέταρτος στο Λονδίνο. Όταν μετά. Και ξέρεις ότι τελειώνεις εδώ. Μετά τη Βαρκελόνη το 2013 που το κέρδισα το παγκόσμιο, είχα πει στον εαυτό μου ότι θα κυνηγήσω το Ρίο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Όταν προκρίθηκα πέρσι και ήξερα ότι θα κολυμπήσω στη θάλασσα, στην Κόμπα Καμπάνα, που γενικά εγώ με τη θάλασσα είμαι πολύ καλύτερος από τη λίμνη ή ποτάμι, ήταν για μένα έτσι το σπρόξιμο και η θέληση ακόμα περισσότερο να κυνηγήσω κάτι πολύ όμορφο όπως και έκανα σήμερα. Νομίζω ότι όλα σήμερα λειτουργήσαν υπέρ μου και τα τελευταία μέτρα ήταν αυτό το πραγματικά.
Είχαμε κάνει με τον Νίκο, μάλιστα, είχαμε πει ότι μην φτάσουμε. Τον προπονητή, τον Νίκο Γέμενο. Ναι, ναι. Είχαμε πει μην φτάσουμε τελευταία 100 με όλους, γιατί δεν θα μπορέσω να κάνω το σπριντ. Και όμως, και το ήξερα γιατί είναι οι πιο νέοι από μένα, είχαν πολύ πιο δυνατό σπριντ από μένα. Και όμως κατάφερα να ξεφύγω μέσα από το. Εμείς το παρακολουθούσαμε εδώ μαζί με τον Σπύρο τον Καπράλο, τον Κυριάκο τον Γιαννόπουλο και τους υπόλοιπους Έλληνες που ζητοκράβγαζαν. Σε βλέπαμε μπροστά. Σε βλέπαμε μπροστά. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έκανα ένα άνοιγμα λίγο πιο νωρίς. Ο Ολλανδός κατάφερε να μπει στα νερά μου, με έφτασε. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία είναι ότι αυτό που ήρθα να κάνω το έκανα. Πού θα αφιέρωνες αυτό το ονειρικό φινάλε, Σπύρο? Μετά από μια τόσο μεγάλη καριέρα, σου σίγουρα, ζητάω εντάξει. Σίγουρα στον προπονητή μου. Την ένταση και την κούραση στιγμή θα κάνει έναν μίνι απολογισμό. Με τον προπονητή μου έχουμε τόσα χρόνια και τόση προσπάθεια. Νομίζω ότι σήμερα ένα πολύ μεγάλο μερίδιο είναι του Νίκου. Η οικογένειά μου, η γυναίκα μου πάνω απ' όλα που με στηρίζει. Και γενικά όλος ο κόσμος που έχει βρεθεί στο πλευρό μου, και φίλοι και απλά γνωστοί, με τον καλό τον λόγο, ιδίως τις τελευταίες μέρες ήταν όλοι με τον καλό τον λόγο. Νομίζω ότι μου δώσανε ένα απίστευτη όθηση σήμερα και όλοι αυτοί μαζί τους το αφιερώνω και νομίζω ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούσα να. Όχι άλλα δάκρυα. Όχι, όχι. Μόνο χαμόγελα και χαρά για σένα. Είναι γενικά. Το έχω εγώ αυτό. Δεν είναι δάκρυα χαράς, είναι συγκίνηση. Νομίζω ότι σήμερα είναι η καλύτερη στιγμή της ζωής μου. Σπύρο, να σε αφήσω να ξεκουραστείς και οι διοργανωτές θέλουν να πας στην επίσημη συνέντευξη. Πιο ήρεμα μετά θα τα ξαναπούμε. Okay. Σε ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και πάλι. Okay. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σπύρος Γιαννιώτης.